Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Arc Supreme. Λοιπόν, το ελάφι που κάναμε τέμι στο προηγούμενο επεισόδιο είναι πάρα πολύ δυνατό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αρκετά δυνατό για να καταφέρουμε να σκοτώσουμε το αλφα boss αυτού του mod με το ελάφι. Θα χρειαστούμε κάτι λίγο πιο δυνατό, νομίζω. Αλλά το ελάφι είναι αρκετά δυνατό, πιστεύω, για να καταφέρουμε να σκοτώσουμε το vanilla boss του χάρτη, του Crystal Isles. Οπότε μάλλον θα έλεγα, βασικά τι μάλλον, αυτό έχω αποφασίσει ότι θα γίνει έτσι. Σήμερα θα πάμε να κάνουμε το vanilla boss για να ξεκλειδώσουμε όλα τα tech engrams και κυρίως το tech transmitter για να μπορέσουμε να ψάξουμε να βρούμε τα καλύτερα αλφα ζώα για να κάνουμε tame, ώστε να φτιάξουμε τον σωστό στρατό για να πάμε στο αλφα boss. Σε άλλα θέματα τώρα, τον καρνόταυρο τον ονόμασα Μίνωα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ονόματα. Συγγνώμη, ανάργησα λίγο να δώσω το όνομα και θα αργήσω ακόμα περισσότερο να δώσω το όνομα στον αλφα μεγαλόκερο. Δεν είναι ο χθεσινός. Ο χθεσινός, αν θυμάστε καλά, είχε ένα ατυχηματάκι με έναν Fire δηλοφόσαυρο, δεν πήγε πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει γιατί ήταν δοκιμαστικός. Αυτός εδώ θα είναι, ας πούμε, λίγο πιο... Τέλος πάντων, ξεκινάει με 587.000 health. Νομίζω για vanilla boss είναι υπεραρκετό, έτσι. Δηλαδή σε vanilla servers ποτέ δεν έχουμε ζώο με μισό εκατομμύριο health για να πάμε σε boss, οπότε είμαστε κομπλέ. Ό,τι level πάρει, όλα θα κουμποθούν μόνο στο melee damage. Ίσως πάμε λιγάκι να τον εξπάρουμε, ώστε να είναι λιγάκι πιο ανεβασμένος. Δώσ' του ό,τι έχει. Πολύ λίγο, θα κάνουμε 2-3 kills έτσι από δέλτα ζωάκια ή τίποτα τέτοια μικρούλικα. Δεν θέλω κάτι πολύ extreme, ούτε να το ρυψοκινδυνεύσουμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε 7 artifact να πάρουμε. Τι άκουσα, level up. Έχουμε 7 artifact να πάρουμε, το ένα το έχουμε πάρει ήδη. Οπότε μας μένει πολύ λίγο, μας μένουν 6. αλλά θα είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι ο Crystal Isles σχεδόν δεν έχει σπηλιές. Δεν έχει σπηλιές. Όλα τα artifact είναι έξοχοι μας στο κύμα. Όλα εκτός από 2-3. Αλλά και αυτά δεν είναι τίποτε σπηλιές όπως αυτές που ξέρετε. Είναι τίποτα. Φλωριές τελείως. Apex. 200. Να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος. Θα έλεγα. Πάμε εδώ. Ωραία. Ωραία. Τι άλλο. Πόσα levels. Μόνο ένα. 10. Ωραία. Κοίτα, νομίζω θα είμαστε καλά για vanilla boss. Να θυμηθούμε λίγο να δούμε πόσο damage κάνουμε. Αυτός πρέπει να είναι... Όχι, αυτός είναι ο Apex. Ο άλλος από εκεί είναι ο Delta. Okay. Για πάμε από εκεί. Ωραία. Κάνουμε 39.000 damage. Για vanilla boss νομίζω καλά είναι. Αν και με ψήνει τώρα να κατέβω λίγο κάτω, να σκοτώσω και άλλα πραγματάκια, αλλά έχουμε να κάνουμε δουλίτσα σήμερα, οπότε άσε τα πραγματάκια για την ώρα και πάμε στα artifacts. Όνομα για το μεγαλόκερο θα δώσουμε στο επόμενο επεισόδιο, διότι αυτό το βίντεο το γράφω πριν ανέβει το προηγούμενο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι θα μου γράψετε στο μέλλον. Θα ήθελα να κάνω το Alpha Glider Suit, αλλά βλέπω τώρα ότι έχω ξεκλειδώσει το Apex Glider Suit. Δεν ξέρω αν έχω Metal... Όχι, δεν έχω φτιάξει Apex Metal. Δεν έχω φτιάξει γιατί δεν φαντάστηκα ότι θα μου χρειαστούν. Ωραία. Φτιάξε ένα τέτοιο που είναι πάφτινο. Και να δούμε έτσι από περίεργεια τι θέλει το Apex Metal. Adamantium Ore και έπαιξε Blood. Πρέπει να έχουμε, αλλά άστο. Σιγά σιγά τα tiers, δεν βιαζόμαστε. Βγάλε αυτό. Βάλε αυτό, το οποίο
Αυτό εδώ λέει ότι είναι 6 φορές πιο γρήγορο από το Vanilla Glider. Καλό ακούγεται, θα το δούμε και στην πράξη κατά πόσο ισχύει. Λοιπόν, θα πάρω το Τζερπόα τώρα για λίγο. Το artifact, το πρώτο που θα πάρουμε, είναι το artifact of the pack, το οποίο βρίσκεται πάνω σε ένα επτάμενο νησί. Ευτυχώς μένουμε σε επτάμενο νησί, οπότε είμαστε ήδη στο κατάλληλο ύψος και μπορούμε να το βρούμε εύκολα. Οι συντεταγμένες για την είσοδο λέει το wiki ότι είναι 48,75. 48,5 άρα south, 75 άρα west. Από εκεί. Ωραία. Θα πρέπει να φύγουμε από το νησί που είμαστε και να πάμε σε κάποιο άλλο επόμενο νησί. Κάποιος Αντώνης έχει βάλει teleporter στο νησί μου. Μπορεί να το έχει βάλει απλά επειδή είναι ένα ψηλό σημείο και τον βολεύει από εδώ να κάνει glide κάτω. Αν είναι αυτό, ok. Αν έχει σκοπό να χτίσει εδώ ο Αντώνης, Αντώνη είσαι σε αλουνού περιοχή. Οπότε, λοιπόν, πρέπει να βρεις κάτι άλλο. Για να δούμε λίγο. Είπαμε, 48-75. 48 south, το έχουμε, 75 θέλουμε πάρα πολύ west. Δεν νιώθω να πηγαίνει 6 φορές πιο γρήγορα, αλλά για να το λέει κάτι θα ξέρει. Επίσης έχουμε και το grapple που είναι reusable και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αν χάσουμε πολύ ύψος. Ωραία, το 75 το έχουμε, 78 παίζει να είναι στο νησί που είμαστε τώρα από κάτω μας. Θα ήταν ιδανικό. Θα ήταν ιδανικό να... Ναι, παιδιά, εδώ είναι. Ωραία, βλέπω τα ruins. Περίμενε λίγο. Να πάω λίγο έτσι. Να γυρίσω για να πούμε κατευθείαν. Δεν γνωρίζω αν έχει κακά πράγματα εδώ. Ωραία. Ανησύχησα προς στιγμή μήπως είναι πιο ψηλά από εκεί που είμαστε εμείς. Οπότε θα ήταν λίγο δύσκολο να μπούμε. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει μόντι τζο εδώ. Δεν βλέπω κιόλας. Θα βάλουμε γκάμα. Δεν ξέρω αν έχει μόντι τζο εδώ. Ωραία. Και κάπου εδώ πρέπει να είναι το artifact. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε κάτω. Όχι. Όχι. Πήγα πολύ κάτω. Πήγα πολύ κάτω. Γιατί το artifact είναι κάπου που είναι ένας δράκος. Όπα. Άσε με να ανέβω. Εδώ. Τέλεια. Να το artifact. Εγώ γιατί πέφτω κάτω. Παιδιά, θα πεθάνω από fall damage χωρίς λόγο. Γιατί έχουμε βρει το artifact που είναι. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι το artifact. Να το. Artifact of the pack. Θα μπορούσα να βάλω και ένα teleporter εδώ. Να έρχομαι να το φαρμάρω. Θα το βάλω παρέα με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, παίρνουμε το artifact. Και δεν μας πειράζει που βγήκε δεύτερο. Αν χρειαστούμε δεύτερο, θα έρθουμε teleport να το πάρουμε. Λοιπόν, για το επόμενο artifact θα κάνουμε teleport έξω από εδώ, γιατί είναι λίγο μακριά. Κανονικά το επόμενο artifact είναι το artifact of the shadows, το οποίο το πήραμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεν έχουμε βάλει teleporter εκεί, αλλά δεν πειράζει. Αν το ξαναχρειαστούμε θα πάμε εκείνη την ώρα να βάλουμε. Για την ώρα πάμε στο artifact of the lost, το οποίο ίσως τη σπηλιά είναι 18,541 και έχω αυτό το teleporter εδώ που είναι εντελώς safe και από εδώ πρέπει να πάμε 18,541. Από εδώ όλο του γρου ευθεία όπως κοιτάζω. Έχει θαλάσσια σπηλιά. Έχει θαλάσσια σπηλιά. Έχει θαλάσσια σπηλιά, πράγματι. Ωραία. Δεν θα μου φτάσει εμένα το οξυγόνο μου, οπότε εδώ θα κάνω teleport σπίτι γρήγορα. Να πάω να φτιάξω σκούπα και ερχόμαστε last remote location για να συνεχίσουμε. Να το... Εδώ είναι το artifact. 22,544 όπως το έλεγε το wiki. Μπες εσύ εδώ και θα βάλω και εγώ ένα teleporter κάπου εδώ και πάμε να πάρουμε το artifact. Νομίζω ότι μπορώ να το ξαναπάρω. Ναι.
Το Artifact of the Lost είναι το μοναδικό Artifact στο Ark που μπορούμε να το πάρουμε όσες φορές θέλουμε. Και το επόμενο Artifact είναι το Artifact of the Stalker και είναι 1424. Οπότε πάμε προς τα εκεί και λίγο πιο αριστερά, αλλά θα προτιμήσω να το πάρω παραλιακά για να είμαστε λίγο πιο safe. Προς τα δω, ίσως δεν έπρεπε να μπω στο Redwood. 14-24 είπα, Ναι, ίσως έπρεπε να... Όχι. Δέλτα πυράνχα, δέλτα! Δέλτα πυράνχα, ένα hit. Ρε παιδιά, είναι δέλτα! Δεν γίνεται να κάνει τόσο damage. 14-24. Κάπου εδώ δεξιά μας πρέπει να είναι. Για να δούμε. Κάτω χαμηλά. Δεν ξέρω. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Απλά εγώ δεν το βλέπω γιατί φοβάμαι. Μισό λεπτάκι. Καθόμαι ακριβώς από πάνω από το artifact. Βλέπω πολλά teleporters. Κάπου εδώ είναι. Να το. Α! Γεια σου τερπά. Λοιπόν, εδώ είναι το artifact. Ευτυχώς είναι σχετικά safe εδώ. Πάμε να βάλουμε και εμείς ένα teleporter και πάμε καρφί για το επόμενο artifact. Μην ανησυχείτε, το έχω εδώ το τζερμπό, πήγα και το έσωσα, του βάλα και tracker. Βασικά ήταν ακριβώς πάνω από το artifact, στο ταβάνι της σπηλιάς, δεν είχε φύγει μακριά. Λοιπόν, πάμε στο αυτό το obelisk, δεν ξέρω τώρα ποιο χρώμα είναι, θα το δούμε μόλις φτάσουμε. Φέρει και αυτό. Και θέλουμε το Artifact of the Destroyer που είναι 67-65 περίπου. Ζω. Στο κόκκινο obelisk ήρθα. Ωραία. Δεν θα ζήσω πάλι. Αλλά τι να κάνουμε. Ωραία. Το 65 το έχουμε. Θέλω να ανέβω εκεί πάνω. Ω, τράκαρα κάπου. Μην πέσω. Όχι, το Artifact είναι 100. Apex! Φύγε Λία! Γρήγορα, grapple! Γιατί ζω ακόμα? Θυμήθηκα ποιο artifact είναι. Είναι ακριβώς από κάτω. Δεν μπορεί να ανέβει, Βλέπετε τι γίνεται εκεί. Εδώ. Εδώ κάτω έχει artifact. Και έχουν ψοφίσει πάντες. Ω, καλός το φίλο μας. Ωραία. Δεν πρόκειται να το... Δεν μπορώ να βάλω teleporter. Να το. Το βάλουμε εδώ. Αν πεθάνουμε να βγούμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Το artifact είναι 66,7, 64,8. Άρα, λίγο ευθεία. Και 64,8 το έχουμε just. Ωραία, θέλουμε ίσια. Ίσια north. Βουτάμε κάτω και παίρνουμε το artifact με ταχυδακτυλουργική γρηγοράδα. Μάλλον. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Κοιτάτε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πούντο. Ζω. Πούντο. Φύγε. Δεν υπάρχει artifact. Εδώ έχουν ψοφίσει πολύ. Ψάχνανε όπως ψάχνω και εγώ. Δεν μπορεί για κάποιο λόγο να μου κάνει damage ο σάρκος. Α, μπορεί. Όχι, ο σάρκος δεν με πέτυχε. Ένας prime καπροσούτσους με πέτυχε. Αν πάω με το ελάφι... πόσες... δεν ξέρω, θα πεθάνει το ελάφι. Να δοκιμάσω κάτι. Δεν ξέρω τι θέλω να δοκιμάσω. Θα πάρω αυτό εδώ το ελάφι που δεν το χρειάζομαι ιδιαίτερα, είναι και θηλυκό κιόλας. Θα του δώσω λίγο health, δεν έχει πολλά levels. Θα κάνω κι άλλο ένα saddle. Και πάμε με το ελάφι να δοκιμάσουμε. Ωραία. Λοιπόν, πριν είχα πεθάνει εκεί, δεν ξέρω αν ήμουν σωστά όμως. Το artifact, αν ήξερα που ήταν να πήγαινε κατευθείαν. 66,7
66,7, ωραία, μπροστά εκεί, και 64,8, το οποίο το έχουμε. Άρα είχα πάει στραβά πριν, γιατί είναι μπροστά εδώ. Μπροστά εδώ. 66,7. Ωραία. Πάμε. Το πέρασα. Είναι ακριβώς εδώ. Να το. Πάρ' το. Το πήρες. Το πήρα. Μπορώ να πάω και σπίτι. Μπορώ. Είμαι stand. Είμαι. Μην με παράνε βανίλα. Τι λέει, δεν μπορώ να κάνω teleport γιατί είμαι immobilized. Δεν ξέρω γιατί ζητώ. Ρε, βανίλα Μπαριόνιξ, άφησε με ήσυχο. Έπρεπε να έχει ένα cooldown αυτό το πράγμα. Να μην σε αυτόν συνέχεια. Ωραία. Γιατί ζητώ ζώο μου. Ωραία. Γιατί ζητώ ζώο μου. Ζώο μου, γιατί ζεις. Καλό. Το Apex Bloodstalker κυνηγούσε το ζώο μου, βάραγε το ζώο μου και μόλις το έκανα teleport σε μένα, ήρθε και το Bloodstalker. Ωραία. Το πήραμε το artifact. Ένα skin για το σπαθί, για να το δούμε. Α, πολύ ωραίο. Και πάμε στο artifact of the gatekeeper, αλλά πρώτα θα πάω να βάλω ένα... Να αλλάξω όνομα σε αυτό το teleporter, αν τα καταφέρω. Πάμε σκεφτεί. Είναι ακριβώς εδώ. Ωραία. Να το κάνουμε να πάει μακριά. Και μετά να γυρίσουμε εμείς. Με έχει πάρει άκρο, οπότε δεν είναι καλή ιδέα να πάω τώρα. Βγάλε το τέτοιο. Ωραία. Θα κάτσω για λίγο εδώ. Θα βγούμε εκτός render distance για να μας χάσει. Έχω κι άλλο ένα teleporter ξεχασμένο που θέλω να πάρω. Και μετά θα γυρίσουμε και θα είμαστε κομπλέ. Ωραία. Φέρει και αυτό εδώ. Και πάμε σε αυτό εδώ για να του αλλάξουμε όνομα. Είναι ήδη... Ήδη με τραβάει. Ήδη με τραβάει. Περίμενε λίγο. Εδώ. Artifact of the Destroyer. Ωραία. Ουφ, έτοιμο. Έτοιμο. Ωραία. Πάμε να φύγουμε. Καλή ιδέα πιστεύω είναι. Επόμενο είναι το Artifact of the Gatekeeper 68,5-50,5. 68,50 πες. Οπότε θα πάμε πάλι στο κόκκινο Obelisk. Δεν ξέρω, είναι πάντα τόσο safe εδώ. Και θέλουμε να πάμε 68, άρα South, 50, άρα West. 15 minutes later. Λοιπόν, το artifact είναι ακριβώς εδώ, 68,4-50,5, αλλά είναι από κάτω. Οπότε πρέπει να πάμε από εδώ και να κατέβουμε από κάτω. Έχει ένα prime tank, έχει και δηλοφός raptor. Αχ, έχει πολύ κακά πράγματα. Πάρα πολλά κακά πράγματα. Ωραία. Θα βάλω εγώ ένα teleporter εδώ. Νομίζω ότι είναι το πιο κοντινό safe σημείο που μπορώ να βάλω. Και θα ξέρουμε εμείς ότι είναι ακριβώς από κάτω. Ωραία. Άμα δούμε ότι μπορούμε να βάλουμε και από κάτω teleporter, θα βάλουμε και μετά θα βγάλουμε αυτό. Περίμενε. Μήπως είναι... Α, να το ρε. Μια χαρά safe είναι. Μια χαρά safe είναι. Όπα, μην πέσω τελείως κάτω. Άφησε με να... Μπράβο. Ρε, αυτά τα φτερά είναι πολύ δυνατά, δεν το ξέρα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι. Artifact of the Gatekeeper. Καταπληκτικό. Οπότε θα βάλω ένα teleporter εδώ, μια χαρά safe είναι και θα πάω να βγάλω το από πάνω. Μας μένει μόνο ένα τελευταίο artifact. Το Artifact of the Crag που είναι 76-42,5. 76 south 42 μισό west. 76 42 μισό. 76 από εδώ, 42 μισό από εδώ. Άρα είναι κάπου μπροστά εκεί. Για πάμε να δούμε. Έχει ένα τεράστιο σκορπιό από κάτω μου και εγώ κάνω βουτιά πάνω του. Περίμενε. Όχι, πάει.
Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Δεν έχει άλλο. Έχει κι άλλο. Ωραία. Ωραία. Εδώ τώρα να δω πώς θα φύγω εγώ από εδώ. Αν μπορέσω με grapple σιγά σιγά να ανέβω. Νομίζω κάτι γίνεται. Είναι λίγο ανάποδο βράχος, αλλά τα καταφέραμε. Ωραία. 76, 42, μισό. 76 το έχουμε. 42, μισό. 76,3, 42,5 σύμφωνα με το wiki. Πρέπει να είναι από κάτω. Πρέπει να είναι ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ. Αυτό μοιάζει με αυτό που πήραμε πριν. Δεν είναι αυτό που πήραμε πριν. Άλλο είναι. Άλλο είναι. Γιατί αυτό είναι το crag. Okay. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που πήραμε πριν. Αλλά αυτό είναι άλλο. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Πήραμε και το τελευταίο artifact. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο boss του Crystal Isles. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Έχουμε όλα τα artifact που χρειαζόμαστε. Πήρα και το Shadows που το είχαμε πάρει από χθες. Το είχα σε ένα ντουλάπι. Θυμάμαι ότι το κόκκινο obelisk ήταν κάπως safe, οπότε θα δοκιμάσω να πάω εκεί για να ξεκινήσω τη διαδικασία. Πράγματι δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Ναι, ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε. R2 E F A. Μέσα. Τέλεια. Μας ανάβει το α. Το πατάμε και παίρνουμε στο χέρι μας τον α. Μεγαλόκερο. Αυτόν εδώ δεν έχουμε. Αυτό έχουμε, αυτό θα πάρουμε. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. Ήρθαμε στο boss. Πάρε. Φέρε. Τι έχουμε εδώ? Α, το ποσάκι. Το ποσάκι είναι αυτό εκεί. Θέλω να βγάλω σκρίνσο και βάζει το κεφάλι σου στη μέση. Ω, φύγε. Πώς φεύγει? Έφυγα, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Αυτό είναι το ποσάκι. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατή μουσική. Ωραία. Του κάνουμε damage. Όχι υπερβολικά πολύ. Αλλά κάτι θα γίνει. Έχει 950.000 health και του κάνουμε 7.000. Έχουμε 20 level από την παλά. Ωραία, τώρα το κάνουμε 10.700. Ωραία. Θα μου πάρει αρκετή ώρα, αλλά όπως βλέπετε μου κάνει τόσο ελάχιστο damage που δεν κινδυνεύω καν. Το θέμα είναι ότι τώρα έφυγε και πετάει και μου στέλνει διάφορα minions, τα οποία τα έχω πολύ εύκολα. Βλέπετε, στα minions τους κάνω κανονικό damage. Στο boss κάνω πολύ μειωμένο. Και θα πρέπει τώρα να περιμένουμε να ξανακατέβει σε ένα από τα nest, ή εκεί, ή στο μεσαίο, ή στο αριστερό, να κατέβει για να το συνεχίσουμε το damage. Θα πάρει αρκετή ώρα αυτή η μάχη, οπότε κάνουμε ένα BRB και τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο και όπου να είναι, κερδίζουμε. Όπου να είναι. Όπου να είναι. Τώρα είναι. Πού είναι? Να το! Να το! Τα καταφέραμε. Έχω μπαγκάρι. Τα καταφέραμε. Έχεις τίποτα εσύ? Έχεις αυτό και αυτό, τα πήρα εγώ πάνω μου. Εσύ μπαίνεις εδώ. Και αυτό ήτανε το ποσάκι. Αυτό ήτανε. Να ξέρετε παιδιά, όταν είναι σε ένα από τα τρία nest, πάτε και βαράτε εκεί. Όταν πετάει, καλό είναι να πάτε σε αυτή τη συγκεκριμένη γωνίτσα εκεί πέρα που με είδατε τώρα, διότι είναι πιο εύκολο να το πετύχετε. Μπακάρει στη γωνία και κατεβαίνει κάτω και το βαράτε. Επίσης, όπως είδατε, κάνει despawn το boss πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, αν δεν έχετε πάρει τα element, σιγουρευτείτε ότι τα πήρατε από το πτώμα του boss, ότι δεν τα έχει μέσα του. Πάμε να κάνουμε teleport στο σπίτι μας και πάμε να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε από αυτά που ξεκλειδώσαμε. Λοιπόν, βάλ τα όλα εδώ μέσα. Ό,τι είναι από boss πάει εδώ. Είτε είναι vanilla boss, είτε είναι modded. Έχουμε 220 element. Δεν έχουμε πάρα πολλά, αλλά δεν είναι και λίγα. 100 θέλει το replicator. Το replicator. Α, κοιτάξτε να δείτε. Όταν κερδίζουμε ένα vanilla boss, ξεκλειδώνουμε τα vanilla tech engrams. Αλλά τα S+ tech engrams δεν ξεκλειδώνουν κατευθείαν αυτόματα. Πρέπει να κάνουμε εμείς ένα fast travel και κάνει αυτό το glink και ξεκλειδώνουν τα πάντα όλα. Ωραία. Και τώρα
μπορούμε να πάμε να κραφτάρουμε το Replicator. Ρε-λι-να-το ένα. Τα έχουμε τα υλικά, κραφτάρουμε και για να δούμε τώρα, δεν ξέρω που θα μπει, θα το βάλω προσωρινά εδώ και βλέπουμε. Και θα χρειαστούμε ένα tech generator για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Έχουμε τα υλικά, το ανάβουμε, κάνουμε pull γιατί χρησιμοποίησε ένα element για να τα ανάψει. Το κραφτάρουμε και μπορούμε πλέον να καταργήσουμε αυτό το generator και να έχουμε το tech. Έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, εκεί μέσα θα βάλουμε λίγα element, όχι πάρα πολλά. 7. Σε μια εβδομάδα θα έχω καταφέρει να μαζέψω περισσότερα element, οπότε θα βάλω. Ένα element είναι για μία μέρα. Αυτό που με καίει και με νοιάζει είναι το transmitter. Αυτό εδώ. Μας λείπουν 20 black pearls. Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν 20 black pearls σε αυτά εδώ τα γκάτσο τέτοια. Για να δούμε. Τι θα δούμε. 1170 black pearls. Κομπλέ. Όπα, έβαλα και το generator εκεί μέσα. Δεν ήθελα. Ωραία. Δεν τα κάνω grind τώρα. Θέλω να τα κοιτάξω πρώτα. Πάμε να φτιάξουμε transmitter. Αυτό εδώ. Ένα. Πάρα πολύ ωραία. Και μπορούμε πλέον με αυτό εδώ, γιατί είναι empowered, άνοιξε το καλέ, άνοιξε το και μπορούμε από εδώ να ψάξουμε και να βρούμε οτιδήποτε θέλουμε. Οπότε, στο επόμενο επεισόδιο, μάλλον μας βλέπω να πηγαίνουμε για Tame Alpha Rex. Δεν έχει πολλούς, ελπίζω αύριο να έχει περισσότερους ή τουλάχιστον να έχει ένα καλό level. Δεν έχουμε όμως χρόνο για σήμερα. Αύριο θα γίνει το Tame Alpha Rex. Οπότε για την ώρα κάντε ένα like αν είστε καινούργιοι στο κανάλι. Κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια, πατήστε ένα από τα βίντεο από εδώ και από εδώ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο αύριο στις 11 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!